Δεν έχουν τελειωμό οι φωτιές στην Κρήτη, με το τελευταίο περιστατικό να σημειώνεται εχθές το βράδυ στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου. Η μικρή ευτυχώς εστία ξέσπασε εξαιτίας των πυροτεχνημάτων που, σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκαν σε υπαίθρια γιορτή γενεθλίων, παραβιάζοντας την απαγόρευση που ισχύει κατά την αντιπυρική περίοδο. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής έβαλε γρήγορα τέλος στον φόβο εξάπλωσης της φωτιάς μέσα στον αστικό ιστό. Δύο νεαρά, ωστόσο, κατά πληροφορίες άτομα θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο για την παρακινδυνευμένη πράξη τους. Μία μικρή εστία φωτιάς συνέβη χθες στα τείχη, στο ύψος της καινούριας πόρτας, όπου και κλείθηκε η υπηρεσία μας στο σημείο να δει τις πλόγες προτού πάρει μεγαλύτερη έκταση. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει συχνά, και παρότι γίνονται κλήσεις από την υπηρεσία μας προς τους πολίτες για περισσότερη προσοχή, ειδικά τους θερινούς μήνες, δυστυχώς επαναλαμβάνεται συχνά σε γάμους, σε βαπτίσεις. Έχει συνέχεια φωτιές και δυστυχώς θα έχει στην Ελλάδα. Γιατί δεν ευαισθητοποιούμαστε και εμείς οι ίδιοι σαν πολίτες. Δυστυχώς. Γι' αυτό εμείς το σύνθημα στην ομάδα μας είναι: μη μένεις θεατής, γίνε θελοντής. Αν υπήρχαν περισσότεροι θελοντές, περισσότερα μάτια, και δυστυχώς το κράτος να προλάβει να κάνει τι. Δεν προλαβαίνει. Είναι πάρα πολλές φωτιές. Βρισκόμαστε στα ενετικά τείχη. Ακριβώς πίσω μου είναι το σημείο όπου πήρε φωτιά εξαιτίας πυροτεχνημάτων. Λίγες ώρες νωρίτερα η πυρκαγιά που είχε σημειωθεί κοντά σε κατοικημένη περιοχή στη Λοφούπολη είχε προκαλέσει συναγερμό. Μετά την αίσια ευτυχώς έκβασή της, οι εκκλήσεις από πλευράς τελεχών της πυροσβεστικής και όχι μόνο ήταν ξεκάθαρες για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα όλων. Έκκληση προς τους πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην κάνουν χρήση φλόγας στην Ήπεθρο για κανένα λόγο. Είναι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Παρακαλούμε πολύ και θέλουμε τη βοήθεια τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε αυτό το διήμερο που διανύουμε μέχρι και αύριο, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο όσον αφορά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Να παρακαλέσω πολύ όλους τους πολίτες κάθε μέρα να είναι σε εγρήγορση. Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών είναι εξαιρετικά υπεύθυνη και συνειδητή. Είναι τραγικό. Δεν υπάρχει πρόληψη, δεν υπάρχουν έργα. Αυτό δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει να υπάρξουν τα αντίστοιχα έργα, ο αντίστοιχος κόσμος που θα είναι εκπαιδευμένος να αντιμετωπίσει τέτοια πράγματα και να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Πολλές φωτιές, παιδί μου, αλλά δεν βοηθάει και ο καιρός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή ότι τις βάζουν. Είναι, μπορεί να είναι ένα γυαλί κάτω, μια προσεξία. Αυτό είναι δυστυχώς. Δυστυχώς ο καιρός βοηθάει για να έχουμε φωτιές. Οι καιρικές συνθήκες με τέτοια ξερασία, με ένα σπίρτο, τον κόσμο μπορεί να κάψει. Είμαστε απρόσεκτοι, νομίζω εγώ. Απρόσεκτοι. Λίγο προσοχή χρειάζεται και θα είχαμε αποφύγει κάποια επικίνδυνα δεινά. Πάρα πολύ κακό, γιατί μετά θα έχει τις βροχές, μετά θα έχει πλημμύρες και θα λέμε τι φταίει τώρα γι' αυτό. Με τους ανέμους να πνέουν σήμερα κατά τόπους με ένταση 7 μποφόρ, η Κρήτη παραμένει σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς επίπεδου 4 και η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού Red Code όλη την περιφέρεια Κρήτης. Οι συνεχείς πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι έχουν καταστήσει σαφή την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των κανόνων πυροπροστασίας, καθώς και για άμεση αντίδραση σε κάθε επικίνδυνη κατάσταση.